Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί έξω από την πόλη της Λάρισας. Όλα έγιναν όταν τα λύκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του κόμβου Γυρτώνης, υπό άγνωστες συνθήκες, βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 45χρονος οδηγός της Νταλίκας. Να δούμε τις αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε από το τραγικό δυστύχημα για την τηλεόραση Άστρα ο οπερατέρ Κώστας Νάτσης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα το πρωί με θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 6 στο ύψος της Γυρτώνης, στο ρεύμα προς Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και το βαρύ όχημα προσέκρουσε και κλειδώματα. Στο σημείο έσπεσε πυροσβεστική του ΕΚΑΒ και αστυνομία. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να απεγκλωβίσουν τον οδηγό ηλικίας 45 ετών Έλληνα, μπαίνοντας στην καμπίνα από την οροφή και τον απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως δυστυχώς διαπιστώθηκε, ήταν ήδη νεκρός. Η τροχιά Λάρισα διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχιού δυστυχήματος. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από την είδηση για την απόπειρα βιασμού μιας 16χρονης μαθήτριας. Η 16χρονη πήγαινε με τα πόδια στο σχολείο της στις 8 παρα 10 το πρωί, όταν στο πάρκο της Καλλιθέας δέχθηκε επίθεση από έναν 35χρονο άνδρα. Σοκ στην τοπική κοινωνία του Βολού προκάλεσε η είδηση για την απόπειρα βιασμού μιας 16χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν από χθες, η 16χρονη πήγαινε με τα πόδια στο σχολείο της χθες νωρίς το πρωί, όταν στο πάρκο της Καλλιθέας ψηλά στην Ιωλκού δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα περίπου 35 ετών, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε την παρέσυρε σε πιλωτή πολυκατοικίας και άρχισε να τη θοπεύει, να τη φυλάει στο πρόσωπο και στο λαιμό. Η μαθήτρια έβαλε τις φωνές και μπόρεσε να ξεφύγει από τον επίδοξο βιαστή της. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί. Τότε συνάντησε έναν άλλον άνδρα, ο οποίος περπατούσε στην περιοχή με το σκύλο του και του ζήτησε βοήθεια, δείχνοντας μάλιστα τον άνδρα που παραλίγο να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία από περίοικους, άνδρες της οποίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο άνδρα, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αφού προηγήθηκε μήνυση από τους γονείς της ανήλικης. Σοκαρισμένοι και γείτονες που άκουσαν για το περιστατικό αλλά δεν ήθελαν να τοποθετηθούν στις τηλεοπτικές κάμερες. Βρισκόμαστε στο πάρκο της Καλλιθέας, συγκεκριμένα στην οδό Ρακτιβάν. Στην οδό αυτή χθες εκτυλίχθηκε το απίστευτο περιστατικό και παράλληλα σοκαριστικό για την 17χρονη αλλά και για την κοινωνία του Βόλου, η οποία δέχθηκε την επίθεση ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, όπως έγινε γνωστό. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν, το κορίτσι στριμώχτηκε από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος άρχισε να τη φυλά και να τη θοπεύει σε διάφορα σημεία του σώματός της. Τελικά το ευτύχημα ήταν ότι δεν προχώρησε σε κάτι περαιτέρω και στη συνέχεια συνελήφθη αυτός ο άνδρας από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος που επιτέθηκε στη 16χρονη χρήζει ψυχιατρικής υποστήριξης. Σε ειδικά διαμορφωμένο κελί και σε απομόνωση, προκειμένου να παρέχεται απόλυτη ασφάλεια, στις φυλακές Κορυδαλλού κρατείται η Ρούλα Πισπυρίγκου από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα το βράδυ της Δευτέρας. Η Πισπυρίγκου μεταφέρθηκε γύρω στις 9 σήμερα το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ συγκεντρωμένοι στο σημείο απειλούσαν να την λιτζάρουν και την αποδοκίμαζαν. Σε ειδικά διαμορφωμένο κελί και σε απομόνωση, προκειμένου να παρέχεται απόλυτη ασφάλεια, στις φυλακές Κορυδαλλού κρατείται η 33χρονη Ρούλα Πισπυρίγκου από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης Τζορτζίνα, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη ανακριτής και εισαγγελέα το βράδυ της Δευτέρας. Η 33χρονη μεταφέρθηκε για 9 σήμερα το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ συγκεντρωμένοι στο σημείο απειλούσαν να την λιντσάρουν και την αποδοκίμασαν. Ωστόσο, τα μέτρα μεταγωγής από την αστυνομία ήταν δρακόντια και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
Η 33χρονη οδηγήθηκε στο κελί της εν μέσω αποδοκιμασιών και ύβρεων από τις άλλες κρατούμενες των φυλακών, οι οποίες εκτόξευαν απειλές για τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρουλόπη Σπυρίγκου είναι συνεργάσιμη και μάλιστα είχε τηθεί να της χορηγηθεί τηλεόραση για να έχει στο κελί της. Η 33χρονη θα προαυλίζεται μόνη της σε διαφορετικά ωράρια προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τις συγκρατούμενές της και κατ' επέκταση η πρόσβαση στο τηλέφωνο θα είναι ανεμπόδιστη. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε πως αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια, αυτή θα παραχθεί άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις μπήκε στις φυλακές και μετά την άγρια αποδοκιμασία της, από τις συγκρατούμενές της ξέσπασε σε επεισόδιο βάζοντας σε κλάματα. Για το λόγο αυτό, τη μετέφεραν προληπτικά στο αναρωτήριο, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδονται πληροφορίες πως η ίδια προσπάθησε να αυτοκτονήσει χτυπώντας το κεφάλι της στον τοίχο. Στον χώρο βρίσκεται μάλιστα και η ειδική ομάδα των μεταγωγών, προκειμένου να της χορηγηθεί ανά πάσα στιγμή, αν κρυθεί αναγκαία ιατρική βοήθεια. Από πλευράς της υπεράσπισης θα γίνει προσπάθεια να συγκεντρωθεί υλικό και αποδεικτικό υλικό και θα διευθυνθεί τεχνικό σύμβουλος ώστε να αποδειχθεί πέρα πάσης αμφιβολίας ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι ο χρόνος χορήγησης της ουσίας της που επέφερε το θάνατο ήταν τέτοιος που αποδεικνύει την αθωότητά της. Δηλαδή η ουσία αυτή χορηγήθηκε όταν πλέον δεν βρισκόταν στα δικά της χέρια το παιδί, αλλά ήταν στα χέρια των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι επιχειρούσαν την επιχειρούσαν διάσωσή της, την ανάνυψή της. Μετά από μία διαδικασία ανακριτική που ξεπέρασε σε διάρκεια της 9 ώρες, εξέθεσε η κατηγορουμένη τη θέση της σε σχέση με την κατηγορία, αρνείται τα πάντα, δεν πρόκειται ποτέ, όπως δηλώνει, να δεχτεί ότι αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών της, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, προβάλλει επιχειρήματα και ερωτήματα τα οποία δεν βρήκανε ούτε και σήμερα απάντηση πιστική. Είναι μια δημογραφία που έχει αφήνει κάποια κενά και ερωτηματικά. Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση των αρμόδιων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας για να βρούμε καταρχήν την προέλευση της φαρμακευτικής αυτής ουσίας, της κεταμίνης που προκάλεσε τον θάνατο της μικρής Τζορτζίνας. Σύμφωνα με την κατηγορουμένη και εντολέα μου, η προέλευση της ποσότητας θα μας δείξει και ποιος έχει κάνει την πράξη. Υποβάλαμε αίτημα να ζητηθεί έγγραφη απάντηση από πλευράς του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού σχετικά με το εάν υπάρχει διαθέσιμη τελικά αυτή η φαρμακευτική ουσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, κάτι που θεωρούμε νομίζω δικαιολογημένα αρκετά βασικό ζήτημα της δικογραφίας και δεν προκύπτει μέχρι σήμερα ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εάν υπάρχει πράγματι η κεταμίνη στη διάθεση των ανθρώπων του συγκεκριμένου νοσοκομείου, το δεύτερο ερώτημα που θέτουμε εγγράφως είναι εάν υπάρχει βιβλίο που τηρείται σχετικά με την διακίνηση αυτής της απαγορευμένης φαρμακευτικής ναρκωτικής ουσίας, και αν και σε αυτήν την ερώτηση η απάντηση είναι θετική, τότε θέλουμε το όνομα αυτού ή αυτών που έλαβαν τέτοια φαρμακευτική ουσία κατά την επίδικη ημερομηνία της απώλειας της μικρής Τζορτζίνας, δηλαδή 29 πρώτου του 2022. Η υπόθεση έχει δρόμο, σεβόμαστε απόλυτα τη διαδικασία που ήταν δικονομικά άριστη. Με ψυχραιμία συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, το κελί που διαμορφώθηκε ειδικά για την κράτησή της βρίσκεται στην ειδική πτέρυγα των γυναικείων φυλακών όπου κρατούνται και οι έγκλειστοι για εγκλήματα τρομοκρατίας, αλλά είναι ατομικό και σε πλήρη απομόνωση και θα προαυλίζεται μόνη της προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και θα μπορεί να βλέπει μόνο τον δικηγόρο της. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητηθούν σήμερα οι βαρβαρότητες του ρωσικού στρατού κατά αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα, με την παγκόσμια κοινότητα να είναι σοκαρισμένη από τις εικόνες σφαγής. Την ίδια ώρα, η Δύση ετοιμάζει νέες κυρώσεις, παρόλο που η Ευρώπη παραμένει διχασμένη για το ενεργειακό εμπάργο. Ως την κορυφή του παγόβουν των κλιμάτων που έχει διαπράξει η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο κ. Κουλέμπα, τη σφαγή αμάχων στην Μπούκα. Τα όσα συνέβησαν στο προάστιο του Κιέβου έχουν φέρει διεθνή καταγραφή, με τη Δύση να ετοιμάζει νέες κυρώσεις. Μια κάτοικος της πόλης περιέγραψε τα όσα σοκαριστικά έχει βιώσει τις τελευταίες εβδομάδες, αποκόρυφμα το γεγονός πως ένας Ρώσος στρατιώτης πυροβόλησε ένα γείτονά της μπροστά στα μάτια της. Η Ειρήνα, 47 χρονών, ανέφερε ότι ο Ρώσος φώναξε τον γείτονά της επειδή
επειδή βγήκε έξω από την πολυκατοικία του. Του ζήτησαν τα χαρτιά του, εκείνος είπε. Δεν έχω τα έγγραφα μαζί μου. Μένω στο ισόγειο και θα τα φέρω τώρα. Η Ειρήνα είπε ότι εκείνη και ο σύζυγός της παρακολουθούσαν το διαμέρισμά τους στην ίδια πολυκατοικία τα όσα γίνονταν. Όπως είπε, μόλις ο γείτονάς της γύρισε να κατευθυνθεί προς το σπίτι του ώστε να φέρει τα χαρτιά του, ο Ρώσος στρατιώτης τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δεν το είδε καν να έρχεται. Δεν πρόλαβε να πει κάτι, λέει η Ειρήνα, που καταλήγει. Ο σύζυγός μου και εγώ ακούσαμε ένα κρότο και έπεσε. Κοιτούν χαμένοι να ρωτιούνται τι έχει συμβεί. Προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όσα βλέπουν μπροστά στα δακρυσμένα μάτια τους. Οι κάτοικοι που βρίσκουν ακόμα νεκρούς στα χαλάσματα και σκάβουν ομαδικούς τάφους δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Σε βίντεο του BBC φαίνονται πτώματα αμάχων που κοίτονται στον δρόμο στην πόλη Μπούκα, ορισμένα με δεμένα χέρια και στα πόδια τους. Κόσμος δείχνει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν. Θρασίτατη ληστεία σημειώθηκε στον Βόλο όταν ένας 43χρονος εισέβαλε χθες το απόγευμα σε σπίτι και με την απειλή σωματικής βίας απέτησε από τον 76χρονο ιδιοκτήτη να του δώσει τα κλειδιά της μηχανής του, ενώ του επιτέθηκε και του αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Απίστευτο θράσος φαίνεται ότι είχε ένας 43χρονος βολιώτης, ο οποίος χθες το απόγευμα μπήκε σε σπίτι στο Βόλο και με την απειλή σωματικής βίας απέτησε από τον 76χρονο ιδιοκτήτη να του δώσει τα κλειδιά από τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, ενώ του επιτέθηκε και του αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Ο 76χρονος μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Ότι ο 43χρονος, ο οποίος την χάνει γνώριμός του, εισήλθε εντός της οικίας του και απέτησε από αυτόν με την απειλή σωματικής βίας να του δώσει τα κλειδιά του δίκυκλου οχήματός του. Ενώ στη συνέχεια, αφού ο 76χρονος αρνήθηκε, ο δράστης του επιτέθηκε και αφαίρεσε από το λαιμό του μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε, προκαλώντας του μάλιστα σωματικές βλάβες και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Ο 76χρονος έφτασε στο νοσοκομείο του Βόλου και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο 43χρονος δράστης αναζητάται από αστυνομικούς της ασφάλειας, εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας. Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Εν τω μεταξύ, μέσα στο γυμναστήριο που αθλούνταν, αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους δύο γυναίκες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο καυγάς, όπως αποκαλύφθηκε, ξεκίνησε για προσωπικούς λόγους, αλλά γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τις δύο νεαρές γυναίκες να πιάνονται μαλλί με μαλλί. Η 29χρονη κατηγορείται ότι προκάλεσε απλή σωματική βλάβη σε μια 38χρονη. Και καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, αφού προκάλεσε τραύμα στον καρπό της γυναίκας. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ότι σε σωματικό έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, εντόπισαν επάνω της ένα μαχαίρι. Φτερά έκαναν δύο από τα τέσσερα αγάλματα που τοποθετήθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην οδό Καραμπατζάκη με λεωφόρου Ειρήνη στη Νέα Ιωνία. Οι δράστες της κλοπής είναι άγνωστοι, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε καταγγελία για τις κλοπές στην αστυνομία. Το απίστευτο περιστατικό με την κλοπή των αγαλμάτων σημειώθηκε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην οδό Καραμπατζάκη με λεωφόρου Ειρήνη στη Νέα Ιωνία. Βρισκόμαστε στο σημείο που συνέβη η κλοπή, στο γνωστό παρκάκι, στη συμβολή των οδών της λεωφόρου Ειρήνη με Καραμπατζάκη. Όπως μπορείτε να δείτε ακριβώς δίπλα μου, βρίσκονται δύο αγάλματα ψηλά και πίσω από αυτά τα δύο αγάλματα υπήρχαν άλλα δύο, τα οποία αφαιρέθηκαν και έχουν προκαλέσει την έκπληξη αλλά και τον αποτροπιασμό κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. Τα δύο αγάλματα βρίσκονταν τοποθετημένα, αυτά που εκλάπησαν δηλαδή, ακριβώς δίπλα μου, σε αυτό εδώ το σημείο. Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Στη μαρμάρινη βάση φιλοξενούνταν τέσσερα αγάλματα. Οι άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τα δύο. Κάτοικοι της περιοχής που τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα έκαναν λόγο για μια παράδεκτη κατάσταση και ότι σε κάθε περίπτωση εκείνοι που έχουν την ευθύνη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να υπάρχει ασφάλεια στις πλατείες. Όταν φτάνουν τώρα να κλέβουν τα αγάλματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, έτσι, και πουλάνε πολλές μαγκές άλλα πράγματα, ας φροντίσουν να λύσουν και τέτοια ζητήματα. Αρκετοί πιθανολογούν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να τους ενδιαφέρει το υλικό κατασκευής, το οποίο είναι μεταλλικό. Ίσως να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν όπως επισημάνθηκε για γαλλικό. Στη μαρμάρινη βάση πάντως εκεί έχουν μείνει πλέον μόνο τα αποτυπώματα των δύο αγαλμάτων που λείπουν. Στο σημείο αυτό να αλλάξουμε πάλι θέμα και να δούμε τι γίνεται με τις δυναμικές κινητοποιήσεις στις οποίες θα προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες οι συνταξιούχοι της Θεσσαλίας, καθώς πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις πολλές υποχρεώσεις. Η ετήσια Γενική Συνέλευση από τα μέλη της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ και Συγχωνευτέντρων Ασφαλιστικών Ταμείων των Μουλάησας πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο της πόλης. Η σημερινή Γενική Συνέλευση που παίρνουμε μέρος σαν Ομοσπονδία. Ένας ο λόγος είναι να ακούσουμε τα προβλήματα της περιοχής, να τους μεταφέρουμε τις κινητοποίησεις αυτές που έχει προγραμματιστεί, γιατί η Ομοσπονδία μας συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα,
που υποτελείται από 10 μεγάλες ομοσπονδίες των συνδικών οργανώσεων. Στην δύναμη αυτών των ομοσπονδιών είναι γύρω στα 400 και πάνω σωματεία, πρωτοβάθμια, που δίνουν τη δυνατότητα να το συντονίσουμε τη δράση μας πανελλαδικά. Ειδικά η τελευταία συνεδρίαση της ΣΕΑ πάρθηκε απόφαση να γίνονται πρώτες σκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί και στη περιοχή της Θεσσαλίας. Μία έγινε στη Καρδίτσα και μία έχει γίνει στο Βόλο. Και αυτή τη στιγμή προχωράμε στις κινητοποίησεις που έχει προγραμματιστεί για τις 12 του μηνός που θα γίνει η Περιφερειακή Συγκέντρωση της Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα. 10:30 εμείς θα προτείνουμε την ώρα κτλ. Και μετά θα πάρουμε μέρος σε όλες τις κινητοποίησεις των εργατικές που θα υπάρχουν Πρωτομαγιά και την αυριανή ημέρα που πάρθηκε απόφαση και από τη ΓΕΣΕ και από την ΕΡΔΗ. Και το πιο χαρακτηριστικό ότι εμείς βάζουμε πλώρη και στόχο να γίνει μια συγκέντρωση το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου πανελλαδική στην Αθήνα. Και βέβαια όλα αυτά που αναφέρω έχουν σχέση με μια σημερινή κατάσταση. Μας έχουν οδηγήσει και με τις ανατιμήσεις και με το πόλεμο και με όλη αυτή η κατάσταση και με τις περικοπές των συντάξεων. Δεν λύνουν τα προβλήματα των συνταξιούχων και τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση τελικά δεν απαντάει στα βασικές ανάγκες των οικογένειων, των συνταξιούχων και του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και εμείς θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα, είναι μονόδρομος για μας, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι το διοικητικό απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα οξυμένα προβλήματά τους, καθώς και τις επόμενες κινητοποίησεις τους. Αυτό που δίνουν τώρα, ας πούμε, δεν χαρακτηρίζεται, και όπως του λέει όλος ο κόσμος, αυτό είναι όχι ψίχουλο, αλλά ένα τίποτα. Τώρα, η συνταξιούχη, να πω εγώ το προσωπικό, ας πούμε, το. Ο καθένας, εγώ μου ήρθε 781 μόνο το αέριο. Το αέριο για 64 μέρες. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ που έχουν που συζητάμε, αυτό το πρόβλημα έχουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει σύνταξη 700, 600 και 400 ευρώ, τι να πληρώσεις και τι να. Στα σούπερ μάρκετ, όπως λένε οι νοικοκυρές που πάνε και ψουνίζουν, είναι όλα πανάκριβα. Το ρεύμα πανάκριβο, όλα πανάκριβα. Επομένως, τρία ζητήματα έχουμε. Τον πόλεμο, το οποίο, όπως είπε και ο συνάδελφος, εμείς από την αρχή βγάλαμε και ανακοίνωση. Είναι πόλεμος μεγάλων συμφερόντων υπεριαλιστικών. Είναι δηλαδή αυτό που έλεγε ο Βάρναλες, να σκοτώνονται λαοί για το αφέντη το φαΐ. Να σημειωθεί πως η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 του μήνα στις 10:30 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Στο νοσοκομείο του Βόλου τώρα άλλος ένας θάνατος από κορονοϊό καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο. Από επιπλοκές της νόσου κατέληξε ένας 79χρονος άνδρας. Την ίδια στιγμή μειώθηκε ο αριθμός των νοσηλευωμένων σε σχέση με τη Δευτέρα. Στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες παραμένουν οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στο νοσοκομείο Βόλου. Πιο ειδικά σήμερα 5 Απριλίου στο Αχιλλοπούλιο νοσηλεύονται 41 ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ COVID. Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο ακόμα ένας συμπολίτης έφυγε από τη ζωή, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε λόγω των επιπλοκών που προκάλεσε ο κορονοϊός. Πρόκειται για έναν 79χρονο. Εν τω μεταξύ, με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 στη Μαγνησία και στις Ποράδες. Πιο ειδικά σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες, με την τρίτη δόση έχουν εμβολιαστεί 101.474 πολίτες. Με τις δύο δόσεις έχουν εμβολιαστεί 139.912 συμπολίτες, ενώ η πρώτη δόση έχει χορηγηθεί σε 144.404 κατοίκους της Μαγνησίας και των Σποράδων. Αλλάζει η όψη της κεντρικής πλατείας του Αγίου Γεωργίου στο Βελεστίνο. Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση κατασκευής του έργου για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Έπεσαν οι υπογραφές σήμερα για τη σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου. Προϋπολογισμού 500.000 ευρώ μεταξύ του Δημάρχου Ριγαφεραίου κ. Νασίκα και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Έργο το οποίο, όπως επισημάνθηκε, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Το έργο αφορά στην ολοκληρωτική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου Φερών με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου και αποτελεί ένα έργο πνοής για την περιοχή, όπου θα δώσει νέα έκκληση στον οικισμό και την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του Ριγαφεραίου, τον κ. Δημήτρη Νασίκα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κυρία Καλλιγιάννη, και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Υπογράψατε σήμερα ένα έργο πνοής για την περιοχή. Θα ξεκινήσει άμεσα?
θα ξεκινήσει άμεσα. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά στους δημότες μας, στον Άγιο Γεώργιο Φερών, έναν οικισμό ο οποίος φιλοξενεί εκατοντάδες κατοίκους της Μαγνησίας και φυσικά και δημότες του Δήμου Ριγαφεραίου με τα πολύ ωραία μαγαζιά τα οποία διαθέτει, και ήταν έτοιμα ετών να αναπλαστεί η πλατεία η οποία είναι κάποιων δεκαετιών. Το συγκεκριμένο έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Υπογράψαμε, όπως είπατε, σήμερα με την ανάδοχη εταιρεία το συγκεκριμένο έργο, και θα ξεκινήσει από ό,τι εκτιμάμε αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, δηλαδή τέλος Απρίλη, βαριά αρχές Μάη. Και σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο πνοής για την τοπική κοινότητα, αναβαθμίζει αισθητικά τον εξωτερικό χώρο και προσθέτει μια νέα έγκλη στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή μας στο Δήμο Ριγαφεραίου. Μάλιστα, οπότε ίσως και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουν τη δυνατότητα εκεί οι δημότες και οι επισκέπτες να το απολαύσουν. Σίγουρα έτσι είναι, και επειδή η νέα μελέτη την οποία έχουμε δημιουργήσει θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την υπάρχουσα πλατεία, θα ενημερωθούν και οι δημότες στις επόμενες ημέρες, θα δώσουμε τα σχέδια στην τοπική κοινότητα ώστε να ενημερωθούν. Θα είναι επίπεδα ορθογωνίου σχήματος, τα οποία θα έχουν προσαρμοστεί από τους μηχανικούς μας στο εφιστάμενο ανάγλυφο, ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα σύγχρονη πλατεία και για τους μηχανικούς μας φίλους, αλλά και για τους επισκέπτες της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου. Δήμαρχε, θα χρησιμοποιηθούν υλικά γήινα, φιλικά προς το περιβάλλον, και επειδή οι νέες μελέτες πλέον απέχουν πολύ μακράν από τις παλιές που γνωρίζαμε, θα δημιουργηθούν έργα τα οποία θα έχουν νέο αντίκρισμα στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να αναφέρω είναι ότι δύο έργα τα οποία είχαμε αναγγείλει προεκλογικά, ένα ήταν η πλατεία του Αγίου Γεωργίου που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, και το δεύτερο έργο που σε λίγο διάστημα θα το ανακοινώσουμε και αυτό, είναι η ανάπλαση του παλιού δημοτικού σχολείου του Αγίου Γεωργίου, όπου θα δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο εκδηλώσεων που λείπει από την τοπική κοινότητα και θα την προσφέρουμε στους δημότες μας για τις εκδηλώσεις τις οποίες θα ακολουθήσουν. Οπότε ένα ακόμη έργο που θα δώσει νέα έγκλη στο Δήμο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που μόλις μας είπατε. Υπάρχουν στο πρόγραμμά σας και άλλα ακόμη? Ήδη αυτή τη στιγμή στον Άγιο Γεώργιο είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι η αποχέτευση αερινού Αγίου Γεωργίου, όπου είναι ένα έργο περιβαλλοντικό, έχει ξεκινήσει περίπου πριν 8 μήνες, είναι σε εξέλιξη, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα έργο το οποίο αφορά βέβαια αυτή τη γενιά αλλά και τις επόμενες γενιές δημοτών μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο το Δήμο Ριγαφεραίου, είμαστε πραγματικά ένα εργοτάξιο, και σίγουρα θα δημιουργήσουμε προστιθέμενες αξίες σε κάθε τοπική κοινωνία απ' άκρη στο Δήμο μας. Πολύ ωραία, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Και εμείς να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα μας, στην υπογραφή της σύμβασης και την κατασκευή του έργου που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Λάρισα με την Καρδίτσα, στο τμήμα Μεσοράχη Ελευθερέ, προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ανάδοχο εταιρεία. Την υπογραφή της σύμβασης με την οποία πρόκειται να ξεκινήσει η αναβάθμιση του κομματιού Ελευθερία Μεσοράχης, έργο προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, σήμερα ανακοίνωσε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Υπογράψαμε σήμερα μία σύμβαση ενός σημαντικού έργου. Είναι η αναβάθμιση του δρόμου που οδηγεί από τη Λάρισα στην Καρδίτσα και μάλιστα από τον ισόπεδο κόμβο Ελευθερών στο ισόπεδο κόμβο Μεσοράχης. Είναι το κομμάτι το οποίο δεν είχε μέχρι σήμερα αναβαθμιστεί, δηλαδή δεν ήταν διπλός δρόμος. Με συστηματική δουλειά, με στρατηγικό προσανατολισμό, τη βελτίωση των υποδομών, κάναμε τη μελέτη, δημιουργήσαμε πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, εντάξαμε το έργο αυτό, δημοπρατήσαμε το έργο και σήμερα, μετά από πολύ καιρό, λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών του COVID, στα δικαστήρια να δικαστούν οι απαλωτριώσεις. Σήμερα βρισκόμαστε στην θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση αυτή ενός έργου που με προϋπολογισμό ένταξης 10.961.000 ευρώ.
εκ των οποίων το 1.650.000 είναι για απαλωτριώσεις, 200 και πλέον χιλιάδες είναι για την ΔΕΗ, 40 περίπου για την αρχαιολογία και για διάφορα και για τη ΔΕΙΑΛ, Λάρισας εκεί κάποιες μετατοπίσεις οι οποίες θα γίνουν. Είναι ένας δρόμος όπου θα προσαρμοστεί ο Ισόπεδος Κόμμος Ελευθερών στην υφιστάμενη κατάσταση του διπλού δρόμου με διαχωριστικό και θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος στην Μεσοράχη. Θα υπάρχουν παράπλευρα δίκτυα ούτως ώστε να βοηθήσουν τις παρακείμενες επιχειρήσεις, είτε είναι αγροτικές, είτε είναι βιοτεχνικές ή βιομηχανικές. Αυξάνεται οπωσδήποτε η ασφάλεια, η ταχύτητα της μετακίνησης και της διακίνησης των εμπορευμάτων και γίνεται ένας δρόμος ασφαλής. Και ολοκληρώνεται μαζί με τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουμε πάνω στον δρόμο αυτό, στην πλευρά της Καρδίτσας, που είναι η παράκαμψη Κεώνας 33 εκατομμύρια ευρώ, η είσοδος της Καρδίτσας από το Δέλτα στην Καρδίτσα, μέσα στην Καρδίτσα περίπου άλλα 34 εκατομμύρια ευρώ και 10 εκατομμύρια ευρώ είναι η ολοκλήρωση του δρόμου, του περιφερειακού δρόμου στην Καρδίτσα. Άρα στην Καρδίτσα έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια έργα μέσα ενταγμένα, συν άλλα 10 εδώ, 110 που ολοκληρώνουμε όλο τον δρόμο από τη Λάρισα προς την Καρδίτσα αλλά και την είσοδο της Καρδίτσας και ολοκληρώνουμε και τον περιφερειακό της Καρδίτσας. Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε και ο αγοραστός, ολοκληρώνεται ένα μεγάλο έργο που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών από τη Λάρισα μέχρι την Καρδίτσα. Σε έκτακτη συνέλευση προχώρησαν οι δάσκαλοι προκειμένου να συζητήσουν τα πολλά προβλήματα του κλάδου τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην αυριανή κινητοποίηση στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΔ. Τον καλύτερο δυνατό συντονισμό εν ώψη απεργίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία ταχυδρομείου της πόλης προσπαθούν να κάνουν λαϊσέ οι δάσκαλοι. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησαν και έκτακτη γενική συνέλευση. Εν ώψη της 24ωρης γενικής απεργίας που έχουν αποφασίσει ΑΔΔ και ΓΕΣΕΕ για την Τετάρτη 6 Απριλίου, προχωράμε σε έκτακτη γενική συνέλευση των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Λάρισας προκειμένου να συντονίσουμε τον αγώνα για την καλύτερη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Η απεργιακή κινητοποίηση είναι μια κορυφαία απεργιακή κινητοποίηση μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Οι εκπαιδευτικοί, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, τα 12 χρόνια έχουν απολέσει πάνω από 35% των αποδοχών τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώσουν τους υπέροχους λογαριασμούς της ενέργειας, του φυσικού αερίου και γενικότερα για την αγορά των ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Καλούμε λοιπόν, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, ίσες περίπου με το πληθωρισμό και την αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα πρέπει άμεσα να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης και πρέπει να τονίσουμε και ακόμη μια φορά ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά, δυστυχώς, από τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση για τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς. Είχαμε αυτολογοκριθεί όλο αυτό το διάστημα και δεν βάζαμε τόσο ανοιχτά ως δημόσιο την απέτηση για αυξήσεις στους μισθούς μας. Έπαιρνε συγκαλυμμένα, βλέπαμε τι γίνεται στην κοινωνία, βλέπαμε ένα 25% όσο έφτασε στην κορύφωση των μνημονίων η ανεργία, τους διπλανούς μας κτλ. Μας λέγανε, μα εσείς παίρνετε λίγα, αλλά πάτε 13 και 27 στο ATM, εσείς και οι συνταξιούχοι είστε οι μόνοι που παίρνετε κάποια σταθερά χρήματα, λίγα μένα, αλλά τα παίρνετε. Και υπήρχε αυτή η αυτολογοκρισία και η ενοχοποίηση. Πρέπει να απενοχοποιηθούμε. Οι ίδιοι κάλεσαν τους συναδέλφους να συμμετέχουν αύριο μαζικά στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία ταχυδρομείου στις 10.30 το πρωί. Σε δωρεά βιβλίων προς την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Βόλου προχώρησε το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση παραλαβής έγινε σήμερα παρουσία του Γερμανού Προξένου στην Ελλάδα. 100 τίτλοι λογοτεχνίας από τον Γερμανό Πρόξενο στην Ελλάδα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου. Ο Γερμανός Πρόξενος έφτασε στο Βόλο το μεσημέρι και ήταν θερμή υποδοχή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου στην αίθουσα του Σπίρερ.
Τόσο ο πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ ΔΥΠΕΘΕ, όσο και ο Γερμανός πρόξερος, αναφέρθηκαν στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Δήμο Βόλου και παράλληλα έγινε αναφορά στα όσα τραγικά συμβαίνουν στην Ουκρανία. Η καταδίκη από πλευράς του γερμανικού προξένου ήταν δεδομένη για τη ρωσική εισβολή. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να καλωσορίσουμε το γερμανό πρόξενο που βρίσκεται στην πόλη μας, μαζί και με τον πρόξενο που βρίσκεται στο Βόλο, τον κύριο Παπαρίζο, και να τους ευχαριστήσουμε και εκ μέρους του Δημάρχου και εκ μέρους του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ ΔΥΠΕΘΕ για τη δωρεά που κάνανε σε βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έχουμε κάνει μια διεξοδική κουβέντα και ευελπιστούμε και σε μελλοντική συνεργασία, γιατί έχουν ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες το προξενείο με διάφορους δήμους σε διάφορους τομείς, είτε πολιτιστικούς είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν κάποιες συζητήσεις και στην πορεία αυτή η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά και με μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε έχει μεγάλη σημασία αυτή η δωρεά. Τα χρήματα, για να σας πω ενδεικτικά, τα οποία δώσαμε για τη δωρεά βιβλίων, υπό κανονικές συνθήκες θα τα δίναμε απλά σε εκδηλώσεις. Da das aber während dieser Corona-Zeit nicht möglich war, habe ich mich entschieden, das Geld etwas anders zu verwenden, nämlich für Bücher, die man ja auch unabhängig von anderen lesen kann. Και ακριβώς λόγω της κατάστασης που ζήσαμε με τον COVID και δεν μπορούσαν να γίνουν εκδηλώσεις, αποφάσισα τα κονδύλια που είχαμε στη διάθεσή μας να τα διαθέσουμε για βιβλία. Οπότε σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας με ένα πορπαγκάζο, όπως είπα αρχικά, που περίπου περιείχε 100 τίτλους βιβλίων. Είναι γερμανική λογοτεχνία, είτε στη γερμανική γλώσσα, είτε μεταφρασμένη. Είναι πάντα το πιο σημαντικό μεταξύ λαών, μεταξύ χωρών. Σίγουρα κάτι τέτοιο που βλέπουμε να συμβαίνει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν πρόκειται να επαναληφθεί μεταξύ Γερμανίας ή Ελλάδας ή μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά είναι θέμα ισοτιμίας μεταξύ των δύο μερών που συνομιλούν, που βρίσκονται μαζί. Αυτή η επίθεση, αυτός ο επιθετικός πόλεμος ο οποίος ασκείται από μεριάς Ρωσίας προς Ουκρανίας, είναι βέβαια κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι θετικό γι' αυτό. Δηλαδή είναι το πιο αρνητικό που μπορεί κανείς να σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα και να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ του Βασίλη Μπαντίδη. Ένα σπίτι στα παλιά του Βόλου που κατοικείται από έναν ρακοσυλλέκτη και αποτελεί εστία μόλυνσης για την περιοχή. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων στην περιοχή των Παλαιών για ένα παλαιό σπίτι επί της οδού Λαχανάμες Ρανταπόρου που έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Στο σημείο, πριν από λίγες ημέρες, υπήρχε μεγάλος αριθμός παλιών αντικειμένων και σκουπιδιών στα σακούλες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν οι καταγγελίες και διαμαρτυρίες από περίοικους. Κάτοικοι απευθύνθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, έγινε αυτοψία και επιστοποιήθηκε το πρόβλημα, ενώ υπήρξε ενημέρωση με έγγραφο στην εισαγγελία. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, επισημαίνεται από κατοίκους της περιοχής. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα κατέγραψε εικόνες από το συγκεκριμένο σπίτι, στο οποίο, όπως έγινε γνωστό, μένει ένας ρακοσυλλέκτης. Οι κατοίκοι της περιοχής έκαναν αναφορά καταγγελία πριν από λίγο καιρό στη Διεύθυνση Συγκεκριμένα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, ζητώντας λύσεις στο πρόβλημα για να απομακρυνθούν τα αντικείμενα και τα απορρίμματα που υπήρχαν έξω αλλά και μέσα στην οικία. Η τηλεοπτική εικόνα μάρτυρας των όσων έχουν καταγγελθεί από τον κόσμο. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι παρά την ενημέρωση που έχει γίνει προς τις αρμόδιες αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Λένε ότι ο καιρός πέρασε και ζουν δίπλα σε μια εστία επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Στο απέναντι οικόπεδο από το σπίτι υπάρχουν πολλοί που αφοδεύουν, όπως έχει καταγγελθεί, κάτι που σοκάρει. Ενώ συχνάζουν, όπως λένε, περιθωριακά άτομα που εμφανίζονται τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει και έντονη δυσοσμία. Άρχισε σήμερα η διαδικασία πληρωμής του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Να δούμε ποια βάουτσερ αφορά. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία υποβολής ετοιμάτων πληρωμής για τους παρόχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους, καταλήματα και τουριστικά γραφεία» για βάουτσερ που εξαργυρώθηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021. Συγκεκριμένα, τα βάουτσερ που εξαργυρώθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2021 υποβάλλονται από 5 Τετάρτου έως 12 Τετάρτου του 2022. Τα vouchers που εξαργυρώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο 2021 υποβάλλονται από 11 Απριλίου έως 20 Τετάρτου 2022 και τα voucher που εξαργυρώθηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2021 υποβάλλονται από 11 Τετάρτου έως 30 Τετάρτου. Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 58 του σχετικού νόμου, τα ποσά πλέον καταβάλλονται στους παρόχους ακατάσχετα και ασυμψήφιστα με οφειλές προς φορολογική διοίκηση και δημόσιο, ενώ δεν υποβάλλεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού στο tourismforall.gov.gr. Ήδη έχει ξεκινήσει. Ανοίγει πλατφόρμα στο tourismforall.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, ούτως ώστε να εξοφληθούν όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα για τους μήνες, για το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Επομένως, κλείνει μια σημαντική οικονομική εκκρεμότητα που ήρθε από πλευράς της πολιτείας προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και γενικά τα προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν ως ένεση, τονωτική ένεση στην επισκεψιμότητα, βοήθησαν πάρα πολύ και στις οικονομικές ζωές των επιχειρήσεων. Αυτό το εισπράττω κιόλας και από τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί μιλάω καθημερινά μαζί τους και ιδίως σε μικρά καταλήματα. Λειτουργήσαν ως ένας εξαιρετικός αιμοδότης το 2020 και το 2021. Και μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει λοιπόν η πολιτεία μέσα στις επόμενες εβδομάδες τους όρους για το 2022. Να δούμε ακόμα μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε ισόβια καταδικάστηκε χθες ο 59χρονος Αλβανός από τη Λάρισα, που τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου του 2021 έξω από καφενείο στη Λάρισα σκότωσε πάνω σε καυγά έναν 53χρονο με καταγωγή από την Αγριά. Σε ισόβια κάθριξη και ποινή φυλάκισης 8 μηνών καταδικάστηκε από μεικτό ορκωτό δικαστήριο Βόλου ένας 59χρονος Αλβανός από τη Λάρισα για τη δολοφονία 53χρονου από την Αγριά το καλοκαίρι του 2021. Ο 59χρονος κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς στις 21 Οκτώβου του 2021, μετά από καυγά που είχε με το θύμα, τον χτύπησε με λωστό στο κεφάλι και την κοιλιά. Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, ενώ η έδρα απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης να του αναγνωριστούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι γνώριζε τον 53χρονο από την Αγριά, διότι στο παρελθόν έμεναν στην ίδια γειτονιά. Επίσης, υποστήριξε ότι ο καυγάς ξεκίνησε μετά από κατηγορίες του θύματος για τους Αλβανούς που παίρνουν τις δουλειές από τους Έλληνες. Ενώ, όπως τόνισε ο κατηγορούμενος, προσέβαλε με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς τις αλλοδαπές γυναίκες. Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του 59χρονου σε ισόβια για την ανθρωποκτονία, ένα έτος και χρηματική ποινή για την οπλοχρησία και φυλάκιση 10 μηνών για την οπλοκατοχή. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθριξη και ποινή φυλάκισης 8 μηνών για οπλοφορία οπλοχρησία χωρίς ελαφρυντικά. Μια σημαντική συνεργασία υπογράφηκε μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για κοινές δράσεις των δύο φορέων. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, κ. Στρατηγόπουλος, χαρακτήρισε σημαντική τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης. Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εξ όσων γνωρίζω μία από τις ελάχιστες παρόμοιες συνεργασίες σε επίπεδο ΑΗ και Δικηγορικού Συλλόγου σε πανελλαδικό επίπεδο, σηματοδοτεί την κοινή πορεία των δύο φορέων για την επίτευξη σημαντικών στόχων όπως αυτοί προδιαγράφονται στο κείμενο του συγκεκριμένου μνημονίου. Είναι επιγραφικές δράσεις, αυτές είναι να γίνουν πιο συγκεκριμένες μέσω επόμενων βημάτων στην συνεργασία μας. Θα σας πω όμως σαν τίτλους ότι αφορούν κοινές επιμορφωτικές εκδηλώσεις, συνέργεια σε ζητήματα υποβολής προτάσεων και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σύσταση ομάδων εργασίας με αντικείμενο δράσης υπέρ των μελών μας, εννοώ μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα. Ο κύριος Στρατηγόπουλος καταλήγει λέγοντας: «Δεσμευόμαστε να δώσουμε απτό περιεχόμενο στις επιγραφικές αναφορές του Μνημονίου Συνεργασίας όσον αφορά στις σχεδιαζόμενες κοινές δράσεις των δύο φορέων, προς όφελος των μελών μας αλλά και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας, που οφείλει να είναι το σταθερό σημείο αναφοράς μας». Στη Λάρισα τώρα για να δούμε την έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Παπαργύρη που εγκαινιάστηκε στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τεχνών του Χατζηγιάννου Πνευματικού Κέντρου της Λάρισας στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του Κωνσταντίνου Παπαργύρη. Μετά από δύο χρόνια είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται στην αίθουσα Τλούπα, στο Χατζηγιάννιο. Και δεύτερον, γιατί είναι ακριβώς αυτή η έκθεση. Η έκθεση του Κωνσταντίνου Παπαργύρη, ενός πολύ μεγάλου πλέον οικαστικού,
Εγώ τον ξέρω από τα πρώτα βήματά του. Η εξέλιξή του είναι καταπληκτική. Έργα του υπάρχουν από τη Νέα Υόρκη, Βερολίνο κλπ. Και Παρίσι. Και θέλω να πω ότι είμαστε περήφανοι που ένας τέτοιος καλλιτέχνης ξεκινάει από εδώ αυτή την πορεία προς την Ευρώπη και εμείς είμαστε πάντα δίπλα του, όπως σε όλους τους καλλιτέχνες. Τα έργα του μπορεί πολλές φορές να φαίνονται ότι έχουν ένα πεσιμισμό, όμως εγώ πιστεύω ότι είναι αισιόδοξα, γιατί ουσιαστικά τι μας λέει, να κάνουμε μια νέα αρχή, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Στην έκθεση, η οποία θα ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα και το Παρίσι, παρουσιάζονται τα έργα των τελευταίων ετών 2019-2022 του Κωνσταντίνου Παπαργύρη, μέσω από τα οποία μας προτρέπει σε μια επανάγνωση της φύσης, καλώντας μας σε ένα διάλογο αναζήτησης της σύγχρονης σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.